Καλησπέρα, ρωτήσω κάτι. Την αγκίδα αυτή εκεί πέρα ισχύει έξω για το σκύλο. Μπορώ να έρθω με το σκύλο μου δηλαδή ή όχι. Απαγορεύεται. Ο Δήμαρχος σας έχει πει αυτό. Είστε σίγουροι. Το όνομά σας. Δεν θα το βρω στο Δήμο, θα μου δώσετε το όνομά σας ένα χαρτάκι. Για ποιο λόγο, αφού έχετε την υποστήριξη του Δημάρχου, για ποιο λόγο δεν το δίνετε. Όχι, να σας πω κάτι. Εσείς μου λέτε προσωπικά, εσείς ρωτάω αν απαγορεύεται που είστε υπεύθυνοι εδώ για την είσοδο και μου λέτε ναι, απαγορεύεται. Συνεννοηθήκαμε. Εσάς από το Δήμο. Η επίσημη απάντηση λοιπόν ο Δήμαρχος σας είπε ότι αυτό ισχύει, απαγορεύεται η είσοδος μέσα. Αυτό σας έχει πει ο Δήμαρχος. Παιδιά, αυτό που μόλις είδατε είναι στο άλσος Βεϊκού, στο Γαλάτσι. Είναι ένας τεράστιος δημόσιος χώρος με πολύ πράσινο και δεντράκια όπου μπορεί να πάει ο καθένας πολίτης εκεί πέρα τη βόλτα του. Και φυσικά, εννοείται, εν έτη 2016 ο Δήμος μας έχει φροντίσει να έχει και στις δύο πύλες μια ταμπέλα που να γράφει «Απαγορεύεται είσοδος στα σκυλιά, βλαχιά και παιδεία μηδέν». Πήγα λοιπόν εκεί πέρα, όπως είδατε, και έγινε αυτό που έγινε. Πριν πάω, έχω στείλει μήνυμα στον Δήμαρχο προσωπικά. Έχω ενημερώσει και τους φύλακες ότι αυτές οι πινακίδες είναι παράνομες. Στο Δήμαρχο, όχι μόνο τον ενημέρωσα για τις πινακίδες που το ξέρει καιρό τώρα, γιατί είναι χρόνια αυτές οι πινακίδες εκεί, του προσφέρθηκα κιόλας να του φτιάξω μια μακετούλα για να βάλουμε και να ενημερώνουμε τον πολίτη με ένα χιουμοριστικό τρόπο για τις υποχρεώσεις του. Ότι είναι υποχρεωμένος να έχει το σκύλο δεμένο δίπλα του με λουράκι και να μαζεύει τα κακάκια του. Αυτή είναι η υποχρέωση του πολίτη. Μπορεί να μπει στο χώρο άνετα. Όχι μόνο δεν δέχτηκε, του περιέγραψα και την κατάσταση που γίνεται εκεί πέρα γιατί είναι αλητία. Πας να μπεις με το σκύλο σου και τρως πόρτα άμα δεν ξέρεις τον νόμο. Και άμα τον ξέρεις τον νόμο, σου καλούν και την αστυνομία άμα επιμένεις και βέβαια σου χαλάνε και τη βόλτα σου. Αυτή είναι η κατάσταση εκεί. Αλητία. Ο Δήμαρχος Γαλατσίου λοιπόν όχι μόνο έχει βάλει ηλίθιες ταμπέλες, αλλά το έχει πάει και σε άλλο level. Τις έχει βάλει και σε μέρος το οποίο υπάρχουν και φύλακες και εφαρμόζουν την παρανομία. Είναι άλλο level αυτό, Δήμαρχε Γαλατσίου. Λυπάμαι πάρα πολύ που φτάσαμε εδώ. Τους παρακάλεσα στο μήνυμά μου, τον παρακάλεσα στο μήνυμά μου, να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γυρίσω βιντεάκι και να γίνουμε ξεφτύλα σαν Δήμος. Το μήνυμά μου αγνοήθηκε και φτάσαμε σε αυτό το βιντεάκι. Δυστυχώς, δεν έχουμε άλλο τρόπο, ο καλός δεν πιάνει. Ας δούμε λοιπόν όλα τα ξεφτυλίκια του Δήμου Γαλατσίου και οποιοδήποτε άλλου Δήμου πέσει στην υπόλοιψή μου, θα τα βγάζω στη φόρα. Και κύριε Δήμαρχε Γαλατσίου, ο λόγος που σας ψηφίσαμε είναι να μας προσφέρετε ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο σήμερα και να προστατεύετε τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό σας ψηφίσαμε. Όχι για να κάνετε ότι γουστάρετε και να τυπώνετε έκφραση πάνω σε ταμπελίτσα και να μας ρίχνετε πόρτα από δημόσιους χώρους. Όχι μόνο δεν μας έχετε φτιάξει γηπεδάκια και είμαστε στο θα πόσα χρόνια τώρα το ακούμε, αλλά μας διώχνετε και από τους δημόσιους χώρους, δηλαδή γηπεδάκια δεν μας έχετε. Από τα πάρκα τρώμε πόρτες, από το αθλητικό κέντρο, από το άλσος Βεϊκού τρώμε πόρτα. Πού θα τα βάλουμε τα σκυλιά, ρε παιδιά, στο κεφάλι μας? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Σοβαρευτείτε όλοι οι δημάρχοι, γιατί πλέον με τα κοινωνικά δίκτυα αυτά που κάνετε φαίνονται και θα τα βλέπει όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, και θα δείτε μετά αμέσως από αυτό πόσο βαθιά νυχτωμένοι είναι και οι πολίτες που νομίζουν ότι τα σκυλιά απειλούν τα παιδιά τους και κολλάνε τέτοιες ταμπέλες στα πάρκα και στους δημόσιους χώρους, και ο Δήμος, ο οποίος με ένα πολύ πολύ λάθος και πρωτόγονο σκεπτικό πάει να προστατέψει τα παιδάκια και αυτός από τα κακά σκυλιά μας. Δείτε τι γνώμη έχουν τα παιδάκια λοιπόν σε ένα πολύ μικρό και σύντομο βίντεο και θα καταλάβετε πόσο βαθιά νυχτωμένοι είναι όλοι αυτοί. Από εμένα αυτά και θα τα ξαναπούμε.
Γεια σας. Ναι. Τίποτα, ρε, να δείξω. Εδώ είναι ο λόγος που μας λέει ότι απαγορεύονται οι σκύλοι για τα παιδιά. Φυσικά, εσάς σας αρέσουν τα σκύλια για τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μπράβο, ρε, Μαρία, πάμε, πάμε. Άντε τώρα, με πληθυσμό. Μπράβο! Αυτά εδώ είναι λοιπόν τα παιδάκια που πάντα να προστατεύσετε από τα σκυλιά μας. Το θέλετε. Το θέλω, έχουμε και άλλες πινακίδες να βάψουμε. Το θέλω εγώ. Θα πάρεις δικό σου.